Τώρα συνεχίζουμε με τη συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, την κυρία Χριστίδου Ραλία. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καλωσορίζουμε και εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τον κύριο Υφυπουργό. Είχαμε στην Επιτροπή μας είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και οφείλω να ομολογήσω ότι είσαστε φωτεινή εξαίρεση σε αυτή την κυβέρνηση, αν μου επιτρέπετε. Καλωσορίζουμε και τον κύριο Γενικό Γραμματέα. Τον κύριο Μοσκόφ τα λέμε πολύ συχνά. Άκουσα με μεγάλη προσοχή όλα όσα είπατε και δεν θα αναφερθώ καθόλου σε εσάς, στον κύριο Μοσκόφ εννοώ. Μιλήσατε εκ των προτέρων για όλα όσα ήθελα να σας ρωτήσω. Μιλήσατε και για τον κεντρικό στόχο και την προτεραιότητα που έχετε στην πρόληψη και στην προστασία και για την κουλτούρα τιμωρησίας και για την τεράστια σημασία που παίζει η ενδυνάμωση των μαρτύρων και των θυμάτων και ότι η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η εκπαίδευση των δημόσιων λειτουργών και ότι σε αυτό το πεδίο υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και παρεμβάσεων. Ωστόσο, όσον αφορά το νέο σχέδιο νόμου, στο οποίο ολοκληρώθηκε και όλες έληξε η διαβούλευση, όσον αφορά την αυστηριοποίηση των ποινών στο αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων, ώστε να υπάρχει δηλαδή μεγαλύτερη τιμωρία για τους θύτες, για τις διάφορες μορφές ανθρώπινης εκμετάλλευσης. Κοιτάξτε, σίγουρα συμφωνούμε ότι το ποινικό πλαίσιο είναι, όπως είπε ο κύριος Υφυπουργός, ένας πολύ σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα της αντιμετώπισης. Δεν διαφωνούμε. Πράγματι είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και συμφωνούμε σίγουρα όλες και όλοι ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο και ότι έχει πολλές πτυχές. Υπάρχει εκμετάλλευση μεταναστών, υπάρχει εκμετάλλευση προσφύγων, σεξουαλική εκμετάλλευση, πορνεία, εργασιακή εκμετάλλευση και ανήλικη εργασία. Πρόσφατα, χάρη στην παρατηρητικότητα των νοσοκομιακών νοσηλευτών, αποκαλύφθηκε κύκλωμα εμπορίας βρεφών με αλλοδαπές γυναίκες σε ελληνικό νοσοκομείο. Είχαμε το συμβάν με την εκμετάλλευση νεαρής κοπέλας από αστυνομικό στην Ηλιούπολη, που όπως φαίνεται δεν ήταν και το μόνο θύμα του και είχε και το θράσος, το εξωφρενικό θράσος να φοράει κατά την προσαγωγή του να φοράει μπλουζάκι που αναφερόταν σε συγκεκριμένη εταιρεία παραγωγής πορνογραφικού υλικού. Ήταν εξωφρενικό αυτό το θράσος και ήταν μια ευθεία επίθεση, αν θέλετε, προς εκείνους που τα βάλαν μαζί του με κάποιο τρόπο, προς όλο το σύστημα δηλαδή, ακόμα και προς την ίδια τη δικαιοσύνη. Και είναι και πολλά ακόμα παραδείγματα που μπορούμε να αναφέρουμε. Δυστυχώς όμως, πρέπει να πω για ακόμα μια φορά ότι τα στατιστικά στοιχεία δεν μας προσφέρουν καμία αισιοδοξία, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Οι συλλήψεις που έχουμε εκ μέρους των διοκτικών αρχών είναι ελάχιστες. Δεν έχουν καμία σχέση φυσικά με το μέγεθος του προβλήματος, το παραδεχόμαστε όλες και όλοι αυτό, αλλά και αυτοί που συλλαμβάνονται είναι η τελευταία τροχή των κυκλωμάτων, τα χαμηλόβαθμα, ας το πούμε, εκτελεστικά όργανα. Όμως, και στη συνέχεια, στις δικαστικές αίθουσες, οι ποινές δεν επιβάλλονται με ικανοποιητικό τρόπο. Όχι γιατί τους λείπει αυστηρότητα. Όχι γιατί τους λείπει αυστηρότητα, αλλά γιατί είναι συχνές οι περιπτώσεις αθώσης και εδώ υπάρχουν διάφορες αιτίες. Και απαιτείται ειδική συζήτηση, την οποία, εντάξει, δεν έχουμε το χρόνο να την κάνουμε και δεν θέλω να τρώω και από το χρόνο και των υπόλοιπων συναδέλφων. Για να μην αναφέρω φυσικά το τεράστιο πρόβλημα με τις καθυστερήσεις εκδίκασης, που αφορά γενικά τη λειτουργία της δικαιοσύνης, ενώ, ας πούμε, για παράδειγμα, ο νόμος προβλέπει δίμευση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν αποκτηθεί από εμπορία ανθρώπων, δεν έχουμε καμία τέτοια καταδικαστική απόφαση. Ενώ, για παράδειγμα, ο νόμος προβλέπει χορήγηση ασύλου σε αλλοδαπά θύματα εμπορίας ανθρώπων, στην πράξη μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού τα ευεργετηθέντα άτομα από την εν λόγω νομοθετική πρόβλεψη.
Στην ετήσια έκθεση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς καταγράφεται ότι κανένα από τα καταγεγραμμένα ως ενδεχόμενα θύματα δεν έφτασε στο στάδιο να υποβάλει δικαιολογητικά για άδεια διαμονής ως θύμα εμπορίας. Επίσης, μόνο 4 άτομα έχουν χαρακτηριστεί οριστικά θύματα εμπορίας σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές. Υπάρχει λοιπόν θεωρούμε νομικό οπλοστάσιο, το οποίο δεν αξιοποιείται έτσι όπως θα έπρεπε. Και ίσως αυτό θα έπρεπε να απασχολεί περισσότερο το Υπουργείο και την κυβέρνηση. Αυτό που προσπαθώ να σας πω με άλλα λόγια είναι ότι η αυστηριοποίηση των ποινών μπορεί να ακούγεται ευχάριστη σε συγκεκριμένο ακροατήριο της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο ενδεχομένως θέλει η κυβέρνηση να απευθυνθεί. Ωστόσο, δεν θα λύσει το πρόβλημα. Ούτε καν θα το βελτιώσει. Αυτή είναι η δική μας γνώμη. Και αν δεν θέλετε να ακούσετε μας, μπορείτε να δείτε τη διεθνή εμπειρία. Σύμφωνα με όλα τα σύγχρονα πορίσματα της ποινικής επιστήμης, πουθενά στον κόσμο η αύξηση των απειλούμενων ποινών δεν λειτουργεί αποτρεπτικά από μόνη της. Ο ποινικός μας κώδικας συγκαταλέγεται στους πλέον αυστηρότερους της Ευρώπης. Κι όμως, η εγκληματικότητα επί των ημερών σας και ιδιαίτερα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και ιδιαίτερα η βαριά εγκληματικότητα, το οργανωμένο έγκλημα δηλαδή, έχει πάρει την ανιούσα. Έχει γίνει σύνηθες φαινόμενο. Οι μαφιόζικες εκτελέσεις σε διάφορες γειτονιές, παρά τις προεκλογικές διακηρύξεις της Νέας Δημοκρατίας για το πόσο σας ενδιαφέρει η ασφάλεια των πολιτών. Εύλογη συνέπεια λοιπόν μιας πολιτικής αντίληψης που κινητοποιεί μεγάλο μέρος από τις αστυνομικές δυνάμεις, όχι απέναντι στην οργανωμένη εγκληματικότητα, αλλά απέναντι σε διαδηλωτές, παραδείγματος χάρη. Αν το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η κυβέρνηση συνολικά πραγματικά θέλουν να αντιμετωπίσουν την εμπορία και την εκμετάλλευση ανθρώπων, πρέπει να εστιάσουν σε σημεία που διεθνώς αναγνωρίζονται ως σημαντικοί παράγοντες για την άσκηση μιας σοβαρής αντιεγκληματικής πολιτικής, δηλαδή στην ενίσχυση της πρόληψης, όπως πάρα πολύ σωστά είπε και ο Εθνικός Συζητητής, ο κ. Μοσκόφ, νωρίτερα. Στην πρόληψη, στον έγκαιρο εντοπισμό των πιθανών θυμάτων, στη σύσταση και στη λειτουργία δομών που θα προστατεύουν τα ευάλωτα άτομα, που θα τους προσφέρουν βοήθεια, πληροφορίες, ασφάλεια, πριν πέσουν στα δίχτυα των κυκλωμάτων. Και σε αυτό το τομέα η πολιτική της κυβέρνησης μέχρι στιγμής καταγράφει τρομακτικές αδράνειες και σοβαρότατες ελλείψεις. Είπε ο κύριος Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Αλεξανδρής, αναφέρθηκε και είπε, επιλέξει, τα ασυνόδευτα παιδιά έχουν αυξημένη ευαλωτότητα στην εμπορία ανθρώπων ή είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, για να είμαι πιο σωστή. Με αφορμή αυτό που αναφέρεται, κύριε Γραμματέα, να πω ένα παράδειγμα. Το αυτοτελές γραφείο ανηλίκων θυμάτων ή αλλιώς το σπίτι του παιδιού, ένας κρίσιμος θεσμός προστασίας για το παιδί θύμα κακοποίησης, διαδεδομένος στο εξωτερικό εδώ και δεκαετίες, ο οποίος είχε θεσμοθετηθεί και στη χώρα μας το 2017 με το νόμο 4478. Ποια είναι η πορεία αυτού, νοικιάστηκαν τα απαιτούμενα οικείματα σε 5 πόλεις, ψυχολόγοι εκπαιδεύτηκαν στις ΗΠΑ, με υποτροφία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Όλα ήταν έτοιμα και μόλις άλλαξε η κυβέρνηση, οι διαδικασίες πάγωσαν. Και έκτοτε οι απαντήσεις που έχουν δοθεί από τους αρμόδιους επί του θέματος είναι αόριστες και φυσικά τα σπίτια του παιδιού δεν λειτουργούν. Η ιδέα ήταν το παιδί αντί να καταλήγει σε ένα αστυνομικό τμήμα ή στη γενική ασφάλεια, σε ένστουλους που δεν ξέρουν να κάνουν τις σωστές ερωτήσεις. Η ιδέα ήταν να μεταβαίνει αυτό το παιδί σε ένα χώρο φιλικό προς αυτό, όπου θα δίνει σε έναν εκπαιδευμένο επαγγελματία μία μοναδική κατάθεση για το συμβάν, για το οποίο κατά κανόνα δεν υπάρχουν άλλα αποδεικτικά στοιχεία πέρα από τη δική του μαρτυρία. Ιδανικά στο ίδιο οίκημα θα έπρεπε να συστεγάζονται τόσο συμβουλευτικές όσο και ιατροδικαστικές υπηρεσίες. Και το μοντέλο αυτό, ενώ λειτουργεί εδώ και δεκαετίες στο εξωτερικό στις ΗΠΑ, στις σκανδιναβικές χώρες, στη Βουλγαρία, ακόμα και στην Τουρκία, στη χώρα μας, όχι. Η απόφαση λοιπόν για τη δημιουργία των σπιτιών του παιδιού προήλθε πολύ απλά από τη συνειδητοποίηση ότι ενώ το θεσμικό πλαίσιο επιτάσσει την προστασία ανήλικων θυμάτων κακοποίησης στην πράξη,
Τελικά τα κακοποιημένα παιδιά αναγκάζονται να επαναλάβουν την ιστορία τους, τους φορείς του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, μέχρι και 14-15 φορές. Και ουσιαστικά τι συμβαίνει, επαναθυματοποιούμε τα ίδια τα παιδιά. Αυτό λοιπόν το θεσμό τον έχετε αφήσει ανενεργό. Και απ' την άλλη έρχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να μας μιλήσει για την αυστηροποίηση των ποινών. Να πω και ένα δεύτερο παράδειγμα που συνδέεται ακριβώς με αυτό που είπε ο κύριος Αλεξανδρής ως προς την αυξημένη ευαλωτότητα που έχουν τα συνόδευτα παιδιά. Ο θεσμός του Επιτρόπου των Ασυνόδευτων Παιδιών. Τα ίδια και εδώ. Ο νόμος ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2018, ο 4554, 3 χρόνια μετά και παρά το ότι έχουν εκδοθεί όλες οι εφαρμοστικές υπουργικές αποφάσεις, ο θεσμός δεν εφαρμόζεται. Παρότι η ημερομηνία έναρξης προβλεπόταν ως η 1η Σεπτεμβρίου του 2019. Στις 23 Αυγούστου έληξε και η προσωρινή συμφωνία που είχε υπογραφεί μεταξύ της κυβέρνησης, μεταξύ του Υπουργείου και γνωστής μη κυβερνητικής οργάνωσης, που φιλότιμα είχε προσπαθήσει να καλύψει το κενό της μη υλοποίησης του θεσμού. Η μη κυβερνητική οργάνωση παρέδωσε στο ΕΚΑ το σύνολο των υποθέσεων των παιδιών που ανέλαβε ως 3 Αυγούστου, δηλαδή 2.404 ανήλικοι. Μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται εκατοντάδες ιδιαίτερα ευάλωτες περιπτώσεις και δεκάδες εκκρεμείς υποθέσεις. Ποιος θα αναλάβει όλα αυτά τα παιδιά? Πότε? Έχουν ήδη παρέλθει 2 μήνες. Το σημαντικό κενό που έχει δημιουργηθεί με την έλλειψη εκπροσώπησης των παιδιών σε όλες τις συχνά δεδαλώδες διαδικασίες πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου, αλλά και στο σύστημα, στο δημόσιο σύστημα υγείας, στην εκπαίδευση, στην κάλυψη των αναγκών τους, στην καταγραφή τους στα σύνορα, στον καθορισμό του βέλτιστου του συμφέροντός τους. Πώς θα αντιμετωπιστεί? Σε αυτόν τον κυβερνητικό σχεδιασμό της απασχόλησης των εφήβων, κατ' εμέ απαράδεκτος, απασχόληση των εφήβων 16 ετών σε ξενοδοχειακές μονάδες. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη και ποιος θα διασφαλίζει ότι τα ασυνόδευτα παιδιά δεν θα αποτελούν θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης? Θα λυθεί αυτό το πρόβλημα, θεωρείτε εσείς, με την αυστηροποίηση των ποινών? Αυτά τα παιδιά θα αποτελούν το νούμερο ένα στόχο των κυκλωμάτων εκμετάλλευσης και δεν θεωρείτε ότι τα αφήνετε ανυπεράσπιστα? Όταν ανέλαβε, και κλείνω με αυτό κυρία Πρόεδρε, όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία την διακυβέρνηση της χώρας, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, δήλωσε στις κάμερες ότι αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη της προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων. Και σήμερα βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο που μόλις σας περιέγραψα. Όχι μόνο χωρίς επιτρόπους ανηλίκων, αλλά και με την Ελλάδα στην τρίτη θέση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Όσον αφορά τον αριθμό των προσφυγόπουλων που αγνοείται η τύχη τους μεταξύ του 2018 και του 2020, πρώτη βρίσκεται η Ιταλία, με 5.775 εξαφανισμένα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. Δεύτερο βρίσκεται το Βέλγιο με 2.642, ενώ τρίτη έρχεται η Ελλάδα με 2.118 παιδιά. Και όταν θα έχουμε και τα στοιχεία για το 2021, πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε ακόμα χειρότερα νούμερα μπροστά μας. Και ενώ αυτή είναι η κατάσταση, έτσι όπως σας την περιγράφω, η ειδική γραμματέας της προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων εξακολουθεί να μιλάει για ανάγκη αναθεώρησης του υπάρχοντος νομικού πλαισίου. Και σας ρωτάμε, σαν εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι σε θέση εισαγγελής ανηλίκων σε όλη τη χώρα οι εισαγγελείς να αναλάβουν την ευθύνη αυτών των παιδιών? Εγώ προσωπικά θεωρούμε ότι δεν μπορούν να αναλάβουν αυτή την ευθύνη. Αλλά ειλικρινά θα ήθελα να ακούσω πολύ την απάντησή σας. Σας ευχαριστώ θερμά και συγγνώμη για την κατάχρηση του χρόνου, κυρία Πρόεδρε. Και εμείς...